Έχω πάθος με τον τύπο και με τις μυρωδιές. Εγώ λάτρευα πάντα στρενταφυλλές, αλλά παρόλα αυτά είναι φίλεψα από γενές που μου αρέσουν παραπάνω. Εκείνες που κάνουν το ροδόστημα, γιατί τσιμπού. Έχω το πράσινο χέρι, εκείνο που λέγουν το πράσινο χέρι. Ό,τι φυδέψω πιάνει. Και εγώ χωρίς κύμωνα δεν θα μπορούσα. Και δεν τραγηρώ καιρό. Δεν μπορώ να με θωρεί ο κόσμος. Θέλω να βλέπω πράσινο καιρό καιρό. Γεννήθηκα θυμωμένη. Τώρα γιατί γεννήθηκα θυμωμένη δεν ξέρω. Του το θυμώνε, προσπάθησα να βγάλω στα έργα μου. Έβγαινε μέσα από τα έργα μου. Γι' αυτό και εγώ και τα έργα μου χτυπιούμασταν συνέχεια. Δούσαν φουνιές ο ένας του άλλου ουσιαστικά. Πολλές φορές εκλώτησα τα έργα μου. Ευτυχώς δεν ετρυπήσα. Τότε τα τελάρα ετέντωναν τα μόνοι μου. Εκατασκεύαζα τα, ετέντωνα το πανί, παίρνω την κόλλα και είχα μια έκθεση έτοιμη σε τελάρα. Και μετά κάθομαι βάση πολύ χρόνο, επί ώρες εσκέφτομαι και κονταροχτυπιούμουν με τα έργα, με στο μυαλό μου, καταλαβες. Την πιο πολλή ώρα, το χρόνο, τον έτρωα μέσα μου. Να παλεύω. Για μένα το κουδί της Πανδώρας έχει ένα λουλούδι μέσα. Και εκείνο το λουλούδι είναι το λουλούδι το οποίο διά τη γνώση. Τη γνώση. Η πάλι της Πανδώρας, του θησαυρού, ήταν η συνέχεια, ήταν τρεις δουλειές που ήταν συνέχεια, δηλαδή ο Σαυρός της Πανδώρας, οι φύλακες άγγελοι. Και διάλεξε το φόβο σου, οπότε εσύ τους δικούς σου φόβους, τους κοινούς φόβους, τους κοινωνικούς και τον πολιτισμό, καταλαβες. Και έπρεπε να έχει ενότητα καταρχήν η δουλειά. Να διά στον άλλον ένα πράγμα το οποίο να έχει μια ενότητα, μια δύναμη, να έχει θέμα και να στηρίζεται το θέμα. Για να ετοιμάσω μια έκθεση στην Ατομική, γιατί είναι και πολλά μεγάλα ποτέ στα έργα και έχει πάρα πολλά στρώματα. Οπότε, για να φκούν όλες οι ματιέρες, θέλαν όλοι πάντα να τους πούν τους τους κάμουν, αλλά τους δω, δεν κατάλαβα. Ένα μου φκένε με έναν τόσο πόνος για να το δύο δωρών, όχι. Ψάξε έβρε. Αλλά σίγουρα έχει μια διαδρομή με το φως. Ας πούμε, σαν ποτάμια λάβας, ποτάμια συννέφων μέσα στα έργα μου, δεν είναι εύκολο να κάνει σύνα. Είναι φανερό, είναι κάποιος που έχει ταλέντο, ας πούμε, από τη φύση της, αλλά η ίδια θα δουλεύει σκληρά, ας πούμε, για να φτάνει σε ένα επίπεδο που η ίδια θεωρεί σωστή. Βάλει την πύχη στα έργα της πολύ ψηλά. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι να κάνει, ας πούμε, μια σειρά 10 πίνακες. Τελειώνουν όλοι μαζί. Την προηγούμενη μέρα πριν από την έκθεση. Και μια σειρά είναι ένας κύκλος. Κλείνει μετά και ξαναρχίζει μετά από μήνες από την αρχή, ας πούμε. Η σχέση μου με το εργαστήρι είναι τρομερή. Εξύπνω το πρωί, πίνω καφέ μου. Το πρωί είναι πολλά πρωινά. Και μετά πήγαινε κάτω ότι άρχισα να ακητώ, κυρία. Κοιτούσα πρώτα για να μπω μέσα στο έργο και μετά κάποια στιγμή αποφάσισα να δουλέψω. Και σταμάτω, ανέβαινα κάποια στιγμή το μεσημέρι και μαγειρεύκα για να έχουμε φαΐ
και ξανακατέβαινα ως παραστορά που η δουλειά μου έρχεται την ώρα 8.30. Καταλαβες. Δεν μου αλλάζει σπαστικό μυαλό. Αλλά είχα χρόνο να δουλέψω. Οπότε η σχέση μου με το εργαστήριο ήταν πάθος. Ήταν πάθος. Πραγματικά ήταν πάθος. Για μια γυναίκα στην Άλωνα δεν ήταν πολύ καλή η ζωή. Γιατί οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να κάνουν τα πράγματα που κάνανε τα αγόρια. Έτσι, εγώ ήμουν παραστάλτρια. Δεν υπάκουα. Τι να κάνω. Κοίτα, επίστευκα ότι. Επίστευκα και πιστεύω, αφού έγινε δικαιοσύνη. Και έκανα τον ντοκουμέντο. Έμεινε ένα statement, έκανα μια έκθεση. Ύστερα έκανα το βιβλίο από την τσέπη μου. Δεν ξέρω γιατί. Ήθελα να κάνω μια δουλειά που να είναι έξω από τη δουλειά μου. Γιατί εγώ ήμουν πάντα πολύ καλή σχεδιάστηκα. Απλά ήμουν αφηρημένη ζωγράφος και πολλοί νομίζω δεν ήξερα να σχεδιάσω. Εγώ δεν ήθελα να γίνω καθηγήτρια. Αρνήθηκα να γίνω καθηγήτρια. Καταρχήν σπούδασα οικονομία πριν. Δούλευκα για να επιζήσω. Και τότε επειδή ήμουν εθνική Ελλάδα, η ιδέα μου είναι εθνική Ελλάδα. Τα οδηπορικά και πηγαίνουν με ζήνα. Έστειλε ο δίπλωμα του παπά μου και λέω του: Στοπ, αλλαγή διεύθυνση. Πάω Παρίσι να σπουδάσω ζωγραφική γύρω που ήθελα πάντα. Μετά έπρεπε να βρω άλλον τρόπο. Όταν πήγε, καθάριζα σπίτια, παιδιά. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Καθάριζα σπίτια, έγλεπα ζε κοπελούθια. Και μόλι σε κατάφερα, δεν μάθα λίγα γαλλικά, γιατί δεν ήξερα γαλλικό όταν πια. Έπιασα δουλειά καλύτερη. Ήμουν η πιο καλή γκαρσόνα, τσετάιζα όλον τον κόσμο. Ούλοι θα προτιμούσαν εμένα, ξέρει. Γιατί εγώ μου λέει Μαργέ, και έβαλα πολλά μεγάλε μερίδε. Τότε είναι ένα παλάτι, είναι από τα πιο ωραία παλάτια του Παρισιού, η καλών τεχνών του Παρισιού. Εγώ έκανα και χαρακτική και ζωγραφική και σχέδιο. Θέλω να κάνω και δίπλωμα γλυπτικής, αλλά μετά απαγορέψα να έχουμε πολλά διπλώματα. Κοίτα, λείπει μου το Παρισί, πώς να το κάνουμε. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι είχα φίλες που ήταν στις χώρες του κόσμου. Και κάναμε πάρτι πάντα μαζί. Βραζιλιάνοι, τούτοι όλοι, ήταν υπέροχα. Και για μένα γνώρισαν τον Τσοράφ. Οπότε, ξέρεις, όλοι αγαπούσαν τον Ραφ. Βρίσκαν έναν το καλό παιδί, ο κακό ήμουν πάντα εγώ. Έμαθα να οδηγώ στα 57 μου. Έβρα έναν καλό δάσκαλο και είπα του, κοίτα να δεις, θα κάνω τόσο μαθήματα, ώστε θα βγω στον δρόμο να μην έχω καμία αναφιβολία. Τέλειωσα. Οδηγούσα, πήγαινα πάντα δίπλα με τον Ραφ, ο οποίος μου έκανε συνέχεια παρατηρήσεις, έσπαζε μου τα νεύρα. Μ' άφησε να οδηγήσω μόνη μου εκτός Λευκωσίας. Οπότε μια ημέρα που έριξε την πιο μεγάλη βροχή της Κύπρου, με ομίχλη, μπορεί να βλέπεις στα 2 μέτρα, ξύπνησα, τούλου τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, σε μιλούσαν. Για την βροχή του λέω όμως δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε. Εντάξει, μια από πάρα πολλά δυνατή βροχή, μια πάρα πολύ νομίκλη. Λέω σήμερα είναι η μέρα να πάω. Ωρα φύγει με δουλειά, άρα μπορεί να με έλεξει. Επήρε ένα το παλιό μου βαλτό, τα Ζάνακ. Αν πω και πάθω κάποια κρίση, πάθω ένα κρίση πανικού. Νερό, ένα CD με μόνο Μάλαμα, τα πιο ωραία τραγούδια του Μάλαμα και του Θανάση. Και ύβρατα. Να ξεκινήσω τα φώτα, να έβρω τα φώτα ομίχλης, να μην βλέπω στα 2 μέτρα. Αλλά είπα θα βγω λίγο έξω από τη Λευκωσία. Και είχα σκοπό να πάω ως τον Άγιο Γιάννη της Μαλούντας. Όταν έφτασα στον Άγιο Γιάννη της Μαλούντας, έστριψα δεξιά και όταν στρίψεις τσαμέ και προχωρήσεις, ενάντιος ο δρόμος, και ξαφνικά βλέπεις οροπέδια που είναι σαν ότι η γενιά έκοψε με το μαχαίρι και την πάλα τα οροπέδια. Αποφάσισα να συνεχίσω. Δεν φτάζαμε, εμένησε τόσο φοητσάρα και πιενώ στην Άλωνα. Έχει ένα γεφύρι και κακούριζε ανάμεσα στα δυο βουνά την οροσειρά του δάσους αδελφή. Και ξαφνικά έφυγε η μνήμη. Όπως κάποιος που πεθαίνει και λέει ότι επιστρέφει στη ζωή,
Και το μόνο που έβλεπα εγώ ήταν το φως στο τούνελ. Σε πιένα, κατέβαινα, μάζευκα πέτρες που είσαι κατολισσίσεις, χόρευκα μες στη βροχή. Κάποια στιγμή, όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο, είχα την αίσθηση ότι κάποια σκιά, μια μάζα σκότους, κάθεται δίπλα και συζητούσα, αφηγούμουν τις ιστορίες του χωρκού στη διαδρομή. Οι γυναίκες ήταν τόσο βασανισμένες, και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες. Ήθελα να διασώσω τη μνήμη της μάνας μου και της θείας μου και διαφορών γυναικών. Μιλώ για τον πόλεμο, δηλαδή αφηγούμε την ιστορία της Κύπρου μέσα από τις ζωές των ανθρώπων, να το πω αλλιώς. Άλλωστε το βιβλίο άρχισα να το γράφω αρχικά για να πω μπράβο στον εαυτό μου που ετόλμησα να πάω σε τόσο επικίνδυνη κατάσταση σε ένα ταξίδι. Πιστεύω ότι ζωντάνεψα ξανά τα βουνά, τους ανθρώπους, τις ζωές του ανθρώπων που ευθεία. Τώρα ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο το βιβλίο. Διερωτήθηκα τι έγινε η παιδική αθωότητα. Και οπότε έφτασα στο σημείο να λέω ότι πρέπει να την ξαναβρούμε. Και οπότε εγώ πιστεύω για μένα ότι κατάφερα να κρατήσω παιδί μέσα μου. Λοιπόν, οπότε έπιασα πουκάμισα αντρικά, φορεμένα, πλημμένα όμως. Έκοψα, εκόλλησα πάνω στα μικρά τελάρα τόσα, έτσι για μένα που είμαι εγώ μόνη μου μικρή. Και εκέντησα παιδιά πάνω σε διάφορα εφάσματα ριγεία που φορούνται για άντρες, τα οποία περιέχουν και τον υδρότα, καταλαβες. Οπότε ξαναβρίσκεις μέσα από τον υδρότα, βρίσκεις την παιδική σου αθότητα και την παιδική σου μνήμη, καταλαβες. Εγώ ήμουν χορκάτισσα, ναι. Μου είπε χωριό. Επήγαινα τσάπιζα, εφηδεύκαμε, πρόσεχα τις αίγες. Είχαμε 4-5 αίγες. Και εγώ ήμουν βοσκοπούλα. Μια βοσκοπούλα αγάπησα. Αυτή ήμουν εγώ. Εντάξει, από την άλλη ήταν και ο κάθος. Οπότε υπήρχε και τούτη ομορφιά του να φκένει να τα μπλεύουνα. Τι να ούλα που κράτησε τάχυρα που αφήσουν τον Ιούνιο, τώρα αφήσω. Ο Κάνθος έρχεται στις εκθέσεις μου πάντα μαζί με τη γυναίκα του, τον Μακαρίτη, τον Νεοπτόλεμο αρχιτέκτονα. Άρεσκε τους πάρα πολλά η δουλειά μου. Ο Κάνθος πήγαινε πιέσει τον Μακαρίτη, τον παπά μου, και είπε του να μην τις φωνάζεις, γιατί η κόρη σου είναι πάρα πολύ καλή ζωγράφος και πρέπει να χαίρεσαι, λέει, που είσαι έτσι κόρη με έτσι χέρι. Και εντάξει, ακούγε λίγο ο πατέρα μου, ήθελα ξανά άρχισε. Αλλά μετά, όταν είδα ότι ακόμα την πρωί είναι εκθέσεις, εύκολα κάμποσα γυαλιά. Αυτή με ήσυχη. Να λύσω ένα επιβιώσει. Ο Άρτος Εμπιούσιος, το επόμενο που την παιδική αθωότητα, να ξαναβρεις το παιδί μέσα σου, είναι να σεβαστείς το ψωμί, το ψωμί σου. Είχα έναν Άρτο, 12 ορτών, επειδή έκοψα κοντραπλακέ, που κάτω έβαλα διάφορα πράγματα και είχα ένα πανίν που ήταν ακριβώς το χρώμα του ψωμιού πριν ψηθεί, πριν φουσκώσει. Και εκέντησα πάνω όλες τις τάσεις των χεριών ώστε να ζυμωθεί το ψωμί. Οι πινελόπες του σήμερα. Είναι εκπληκτική δουλειά εκείνη, γιατί εγώ δεν έβαλα κανένα να τα κάνει. Εκέντησα τα, εσχεδίασα τα, έραψα τα, έκοψα τα ρούχα, επανάγγειλα κάτι σίδερα και έντυσα τα. Ήταν 10 πινελόπες, πούλησα μερικές, οπότε μια να συμπληρώσω που είσαι ακτινοβολίες που το κεφάλι μου βάλαν πάνω στο ο κεφάλι μου το, για να μου κάνουν ακτινοβολίες επιδόναν το. Και όταν τέλειωσα και σαν το έφερα το και σκέφτομαι να κάνω μια 10η πινελόπη. Θέλω να κάνω τώρα ένα πάντρεμα της δουλειάς, της πρώτης, της άσπρης, των φύλακων αγγέλων και του χρώματος και σαν τον μπλε το έργο. Αλλά θέλω να σμίξω σε στοιχεία και εντύματος και σχέδιο. Τώρα, ο Θεός βοηθός. Μόνο του το θέλω, δε, το Θεό, να με βοηθήσει να ζήσω, να ζωγραφίσω, να γράψω. Έχω πολλά κείμενα που έγραμμένα, άλλα. Κατά καιρούς έγραφα.
η έμπνευση μέσα σου, φτιάχνει μέσα σου. Δηλαδή, όταν παρατηράς ένα πράγμα, διάσου κατευθείαν. Σε σκέφτεσαι. Οι κοταρακτυπιές που σου έλεγα, αυτές είναι. Σκέφτεσαι και μετά ξαφνικά έρχεται ένα χέρι, έτσι, και να κρατά τα κατάλληλα πράγματα που χρειάζεται να κρατήσεις. Δηλαδή γίνεται μία ένωση, μία αρμονία και θα με έφυγουν και τα πιο ποιητικά πράγματα. Δηλαδή γεμίζεσαι. Είναι η ικανοποίηση ενός καλλιτέχνη είναι τούτο. Όταν νιώσεις ότι το έργο σου το αγαπάς, σε γεμίζει, καταλαβαίνεις. Άμα δεν νιώθεις τα έργα σου, παιδιά σου, ποια θα νιώσεις. Τα βλέπω τελείως σαν παιδιά μου, δηλαδή. Άλλωστε και ο λόγος που είναι ακόμα παιδιά. Γιατί άμα κάνεις παιδιά, δεν μπορείς να δοθείς στη ζωγραφική. Το όσο πρέπει, για μένα. Έχει άλλους που καταφέρνουν και τα δύο. Τα πρώτα χρόνια δεν μπορούσα να αποχωρήσω το έργο. Αλλά τελικά, άμα είναι εσύ να αγοράσεις άλλα υλικά, ένα αποχωριστής, κάποια έργα. Και αποχωρίστηκα. Μάθα να αποχωρίζομαι. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται, ξέρεις, που συμπαρασταθήκα μου, παθιαστήκα με τη δουλειά μου. Και τούτη ήταν τρομερό δύναμη το να νιώθεις την αγάπη του κόσμου. Τα πρώτα, σίγουρα, ο τρόπος που με μίλησε, τόσο και έντονη και έβλεπε την αλήθεια, ας πούμε, εντάξει. Και μετά από λίγο, όταν είδα τα έργα που έκανε τότε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, κάτι ήξερα εγώ από τέχνη, αλλά να τα βλέπεις ζωντανό, ας πούμε, μπροστά σου, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε και ακόμα. Επήρνα στο Μαρέ, έναν δρόμο που είσαι 3-4 εστιατόρια. Ο κύριος ο δρόμος συγκρίνεται το ΡΑΦ και θόρευε. Για 2-3 χρόνια, 2 χρόνια δεν το μίλουσα. Δεν το μίλουσα γιατί νόμιζα ένα Άγγλο και εγώ, επειδή οι Άγγλοι βασανίσαν τον πατέρα μου, δεν τους χόρευε. Εγώ πήγα με μια φίλη μου και το μεσάνυχτα ξεκινήσαμε να ακούσουμε jazz. Και ξαφνικά ο Ράφη πιέσε μου το χέρι και ήρθε. Έτσι τα φτιάξαμε. Γιατί είσαι κόμμενα να τον εγνώρισα. Και μέσα στη διαδρομή που πιέναμε στο άλλο τον παράγκη με τη φίλη μου, μίλα μου να μην έχω ελπίδες. Και είπε, εγώ δεν γυρεύτηκε να κουμπάρει με εμένα. Και θα δεις, λέω του. Δηλαδή μου, να μην έρθεις για 10 μέρες στο Μαρέ, τα 3 μπαρ. Γιατί είναι να έρθει η πρώη μου. Να το καλά. Ένας Ισραηλίτης που δούλευε σε ένα από τα μπαράκια και πίστεψε στην Ελένη, λέει του, θα έρθει. Η Ελένη λέει του, γειτόνισσα μου. Ένα απέναντι που το Ισραήλ, έχω ακριβώς την ίδια νοοτροπία, λέει του. Να δεις που είναι αφανιστή, θα γίνει και φάση. Ειδοποίησε και τους υπόλοιπους. Και ήρθαν όλοι. Και έλωσα τον ένα μπουκάλι κρασί, τράμπο φιλιά του που πάνω. Κατάλαβες, γιατί ήμουν κακούργα, ήμουν πολλά κακούργα γυναίκα. Και στον επαντρεύτηκε εμένα. Η Άγγελή ήταν και μια επιθυμία επικοινωνίας με το θείο. Ο φύλακας άγγελός μου είναι ο Ραφαέλ στην πραγματικότητα. Αλλά ξέρεις, επειδή στους καθολικούς υπάρχει και αρχάγγελος Ραφαήλ, που είναι ο φύλακας αυτό που προστατεύει την υγεία. Οπότε σπάνια να υπάρχει άνθρωπος που να είναι φύλακας άγγελος σαν το Ραφ για μένα. Όταν περπατάς και είσαι μόνος σου και ονειρεύεσαι, σου έτυχε να δεις αγγέλους μπροστά σου. Να δεις, ας πούμε, εγώ στα σύννεφα, ας πούμε,
Κάθομαι τις ώρες και παρακολουθώ τα σύννεφα να γίνονται άγγελοι, να γίνονται τέτοια πράγματα. Γεμίζονται την ψυχή μου. Και άρεσε μου πάρα πολλά η δουλειά, οι φύλακες άγγελοι και το διάλεξε το φόβος. Ήταν εκπληκτική. Δεν βαριέσαι ποτέ. Κάτι μέρα είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο φάρμακο που μπορείς να παίρνεις. Εντάξει. Τόσα χρόνια ευτυχώς. Μετά από τόσα χρόνια εννοώ, το θεωρώ ότι είμαι τυχερός. Είναι, πώς να τα λέμε, σαν προνόμιο. Να την έχεις. Είπα. Υπάρχουν συλλογικοί φόβοι, αλλά υπάρχουν και ατομικοί. Αλλά εμένα, ο δικός μου πιο μεγάλος, είναι ο ίδιος ο φόβος. Και είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να μου συμβεί. Το να φοβάμαι. Να φοβάμαι και φοβούμαι. Είμαι ατρόμητη. Αλλά λέμε, ο φόβος καταβάλλει, άμα σε πιάσει. Και ειδικά όταν αρρώστησα, ήταν τόσο μεγάλος ο φόβος, που πραγματικά ευτυχώς πεφύγηκα από πάνω ψυχολογικά. Που τα κατάφερα να βγω πάνω και ελπίζω να με ξαναπέσω. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουν, να χορεύουν παραπάνω, να γλεντούν παραπάνω. Είμαι γυναίκα του γλεντιού που λένε. Αυτή είναι. Έχω το τη μυστικιστική πλευρά, αν θέλεις, τα κρυφά, αλλά θέλω και τη ζωή. Εγώ αγαπώ και τα δύο. Δεν μπορώ να στερηθώ το χρόνο. Την τράπεζα να στερήθηκα. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μου λείπει. Ζητώ βέβαια συγγνώμη που κοινούς φούλους που βαρώντας στροφές στον αέρα σαν καλλιτό εθνικό μου πατινάς, θέρισα τους. Δεν ήταν πολλά ευγενικό το πράγμα. Αλλά εγώ δεν ήθελα να μπαίνω. Αφού είναι ευκαιρία, συνάφηνα τους το χρόνο να αυκούσουν, δεν είναι ευκαιρία. Μόλις ευκαιρία εγώ, θέλω παρέα, κατάλαβες. Μα εγώ δεν ήθελα άλλο μέσα στη μέση. Ήθελα να χορεύω το ζεμπέκιο μου και να πετώ στον ουρανό. Ένιωθα τόσο μια έκρηξη. Όταν σου πω, ένα πάθος που ευκαιρία σαν πηγή.